Σήμερα η Εκκλησία μας μας υπενθύμισε την παραγωγή του Αγίου Σαββαρίτου. Παρμένη από το 10ο κεφάλαιο του Λουκά. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ομιλεί ένας μορφωμένος άνθρωπος, νομικός με τον Χριστό, και του λέει: «Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ?» Και του απαντά ο Κύριος: «Εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς ανακοινώσκεις?» Αμέσως ο μορφωμένος αυτός άνθρωπος απήγγειλε μέσα από τη γραφή τις δύο μεγάλες εντολές: αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου, και το πλησίον ως εαυτό. Τα αυτά πει και ζήσει. Εάν λέει αυτές τις δύο εντολές εφαρμόσεις, θα σταθείς. Και τίθεται το ερώτημα, αγαπητοί, πώς αυτός ο άνθρωπος πλούσιο, μορφωμένος, ήξερε τη γραφή. Εμείς ξέρουμε τη γραφή. Αυτό πρέπει να είναι το θέμα σήμερα. Εμείς γνωρίζουμε τη γραφή. Υπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι που ούτε καν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, τη Καινή Διαθήκη. Ενθυμούμε κάποτε στην κατοχή επί Επισκόπου Μιχαήλ. Ήθελε κάποιος να γίνει ιερεύς και πήγε στον Δεσπότη. Το Δεσπότης τον ρώτησε: «Πόσα Ευαγγέλια έχουμε?» 12 του λέει. «Δεν διαβάζουμε 12 Ευαγγέλια του Αγάλη Πέντε?» «Άντε να μάθεις τη γραφή και μετά να έρθεις να σε χειροδονήσω». Αυτό, αγαπητοί μου, είναι αλήθεια. Οι περισσότεροι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν γνωρίζουν τη γραφή. Τι συμβαίνει? Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Ο Θεός του αιώνος τούτου εσκότησε με διανοίας αυτόν ή να μη αβγάσε το Ευαγγέλιο του Χριστού». Ποιος είναι ο Θεός του αιώνος τούτου? Είναι ο διάβολος, ο οποίος κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο. Σκοτίζει το μυαλό του ανθρώπου ώστε να μην καταλάβει, να μην γνωρίσει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι λυπηρό. Υπάρχουν βεβαίως και άγια χριστιανοί οι οποίοι το έχουν το Ευαγγέλιο. Μπορεί και να το μελετούν λιγάκι. Αλλά και χριστιανοί οι οποίοι πράγματι μελετούν το Ευαγγέλιο. Έχουμε εντολή να μελετάμε τα γραφάς από τον Χριστό. Ερευνάτε τα γραφάς. Είναι εν αυτές ζωή έχει. Δι' αυτό λέει θα σωθείτε. Και λέει ένας πατέρας, ο Αβά Ισάκ: «Μελέτη γραφό φώτισης ψυχής». Ο χριστιανός που μελετάει τα γραφάς φωτίζεται η ψυχή του και βλέπει την πραγματικότητα της ζωής αυτής. Πρώτον, γνωρίζει το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι να σωθούμε όλοι. Πάντα στέλνει σωθήνει, λέει ο Χριστός. Γνωρίζει
ότι έχουμε εντολή από τον Θεό. Δύο φορές ο Θεός μας παρακάλεσε στη βάπτιση του Κυρίου και στη μεταμόρφωση. Ούτως εστί ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται. Ο Θεός μας παρακαλεί να υπακούσουμε εις το Υιό Του. Υπακούγομαι όταν μελετάμε τις γραφές. Και η μελέτη των γραφών θα μας βοηθήσει πρώτον να γνωρίσουμε τη σωτηρία μας δια των δύο μεγάλων αυτών εντολών. Θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Όταν μελετάμε και όταν ακούμε κήρυγμα, πράγματι ο καθένας από εμάς αισθάνεται, είναι ότι ακούω και για τον εαυτό μου και πράγματι είναι για κάθε άνθρωπο ο Λόγος του Θεού. Θα μελετήσουμε τον γραφάς για να καταλάβουμε την προσωρινότητα της ζωής αυτής. Λέει ο Κύριος, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Θησαυρίσετε θησαυρούς επί ουραγής. Ο δε Απόστολος Παύλος λέει, τα άνα φρονείτε, μη τα επί της γης. Βλέπουμε από αυτά ότι πράγματι η ζωή αυτή είναι προσωρινή. Είμαι πάρικη και παρεπίδημη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και γι' αυτό ο νους μας περισσότερο θα είναι εις τη σωτηρία μας. Θα είναι εις την επιθυμία να σωθούμε, να ζήσουμε αιώνια κοντά εις τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, επαναλαμβάνω τα λόγια του Κυρίου. Ερευνάτε τα γραφά σου, μελετάτε το Ευαγγέλιο και ποτέ δεν θα χάσετε.